Δεν ρίχνεις καμιά ματιά στα παρασκήνια, ε? Καλά, λες. Ε, τι? Κουβεντιάζουνε του καλού καιρού. Καρφί δεν τους καίγεται που σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο μας. Πέτερ Στόκμαν. Δήμαρχος της πόλης και φυσικά φίλος του λαού. Το έργο μου και ειδικά η εκμετάλλευση των ιαματικών μας πηγών έχουν αλλάξει τη μοίρα της πόλης μας. Αυξάνεται συνεχώς το τουριστικό ρεύμα. Οι αξίες των ακινήτων υψώθηκαν κατακόρυφα. Τον αγαπητό μας Δήμαρχο! Χόφσταν, διευθυντής της εφημερίδας «Η Φωνή του Λαού». Φίλος του λαού. Και εγώ και ο συνεργάτης που πήγε είναι από εδώ. Κύριε Άσλαξε, πλησιάστε. Ο τυπογράφος μας. Κατερίνα, σου φέρνω κι άλλο μουσαφίρι. Κι άλλος μουσαφίρις. Περάστε, καπετάνιοι, περάστε. Είδα και εγώ θα το πίσω να ανέβει. Και εσείς, παιδιά, μέσα. Μετά από τέτοια βότα θα πεινάτε σαν νίκη, ε. Καλησπέρα, κύριε Κώστε. Τώρα, τι είναι αυτός. Εχθρός ή φίλος του λαού. Πάρτι πίστη μου, ύστερα από ένα τέτοιο φαγωγότη γίνομαι άλλος άνθρωπος. Πού είναι ο Δήμαρχος, δεν μου φάνηκε να έχει τα κέφια του σήμερα. Μην το παρεξηγείς, το στομάχι του φταίει. Δεν χωνεύει καλά και... Κυρίως δεν μπορεί να χωνεύσει τους συντάκτες της φωνής του λαού. Είχα την εντύπωση πως η εφημερίδα σας τελευταία έπαψε να του κάνει αντιπολίτευση. Ναι, ναι, υπάρχει μεταξύ μας ένα είδος ανακοχής. Τον καημένο τον Πέτερ, τι να σου κάνει κι αυτός. Καλησπέρα. Του διασκευάζεται, βλέπω. Μου επιτρέπετε, Δεσποινής Πέτρα, να σας βάλω ένα ποτό. Ευχαριστώ, θα πάρω μόνη μου. Αλήθεια, πατέρα, έχω ένα γράμμα για σένα. Γράμμα από ποιον? Δεν ξέρω, μου το έδωσε ο ταχυδρόμος το πρωί που έφευγα για το σχολείο. Και μου το δίνεις τώρα. Είναι αλήθεια, ε! Εσύ είσαι, πατέρα. Πέρασε μέσα. Μόνο αν είναι αλήθεια. Αλλιώς φεύγω αμέσως. Τι πράγμα. Αυτή η γελία ιστορία με τα νερά είναι αλήθεια. Και βέβαια. Τότε να περάσω. Ελάτε, δεν φαντάζομαι να είμαι τίποτα μπροστά σε εκείνα τα καθήκια της φωνής του λαού. Το έχουν μάθει, Πέτερ. Και τώρα η ανεξάρτητη, η αδέσμευτη τέταρτη εξουσία θα σας αναγκάσει να κάνετε το καθήκον σας. Όσο για σας, κύριε Μίλη, φάτε λίγο νερό στο κρασί σας. Αλλιώς δεν θα καθίσετε ποτέ στην καρέκλα του γραμματέα της Δημαρχίας που τόσο λιγουρευόσατε. Μα, ώστε έτσι, ε! Ό,τι θέλει, λέει το κάθαρμα. Πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτό. Ποιος άλλος θα μας έδινε πίστοση για το χαρτί και για τη δουλειά του στο τυπογραφείο? Να βρούμε κεφάλαιο από όλους. Από πού? Να απευθυνθούμε στο γιατρό. Αυτά που θα πω ενδιαφέρουν και εσάς. Αντιπροσωπεύεται η κυρία Άσλαξεν τους μικροεπαγγελματίες αυτής της πόλης και θα ήθελα να ξέρω αν είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν σε μια αξιέπαινη βέβαια αυτοθυσία. Οι αλλαγές που προτείνει ο γιατρός, σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, θα απαιτήσουν πάνω από 200.000 κορώνες και μόνο με ένα κοινοτικό δάνειο θα πληρώσουν. Δηλαδή το βάρμα να το πληρώσει ο Κοσμάκης. Μα πώς αλλιώς μπορούν να βρεθούν τόσα λεφτά. Το ταλάζουν τα πράγματα, κύριο Χώστα. Τι είναι αυτά που θα πάρει ο διάολος? Όχι, την πατήσαμε. Το καπέλο του Δήμαρχου. Και το σκύπτρο της εξουσίας του. Τώρα καταλαβαίνω. Ήθελα να σας αλλάξει τα μυαλά, αλλά τα δύο και μπαστούνια και έφυγε κακή χαμός, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Πέτερ δεν εγκαταλείπει ποτέ τα σύμβολα της εξουσίας του. Εξοχότατε! Δεν βρω έξω! Τι παιδιαρίσμα είναι αυτά. Δώσε μου. Λίγο σεβασμό, Πέτερ. Τώρα εγώ είμαι ο άρχον της πόλης. Χαρώ πως είναι ώρα να αρχίσουμε. Μια στιγμή, επί της διαδικασίας, προηγείται η εκλογή προέδρου της Ελεύθερης. Μα δεν πρόκειται για μια διάλεξη, σας κάλεσα. Η φύση της διάλεξης είναι τέτοια που μπορεί να προκαλέσει αντικλήσεις. Ο λαός αποφάσισε ομόφωνα διαβοής ότι απαγορεύεται στον γιατρό να μιλήσει για το θέμα των ντρών. Η ιέτη συνεδρίας. Ο λαός! Τι λέξη δόλωμα κι αυτή. Για τα μπέλες όπως η φωνή του λαού ή για το ξέπλυμα πολιτικών ανομιμάτων. Ο λαός ήθελα να ξέρω πόσο διαφέρει στη συνείδησή σας από τις λέξεις πλήθος, όχλος, βάζα ή από τη λέξη αγέννη. Η συνέλευση αποφασίζει.
αποφασίζει ομόφωνα να χαρακτηριστεί ο γιατρός Θωμάς Στόκμαν εχθρός του λαού. Δεν πάνε στο να γίνεις, το λέω εγώ. Εχθρό του λαού δεν με είπανε. Αφού το θέλω θα γίνω. Αφού δεν μπορείς να το κάνεις, τι το λες. Σε λίγο καιρό θα αλλάξω γνώμη, γιατρέ. Θα δεις. Ναι, ίσως θα είναι πολύ αργά. Εγώ τότε θα τους χαιρετώ από πολύ μακριά. Πότε φεύγουμε, καπετάνι. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Δεν φεύγει το καράβι. Το καράβι φεύγει. Όχι όμως εγώ. Σας σχόλασαν και εσάς. Κάτι τέτοιο. Σε πήρα στο λαιμό μου. Πώς όμως μπορούσα να το φανταστώ. Μην ανησυχείτε. Ώστε με απολύεται. Από σήμερα κιόλας. Για κοίτα πώς μπορεί και τρέχει καμιά φορά η Αργός ή τη γραφειοκρατία. Υπό την πίεση της κοινής γνώμης δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Πόσες φορές άκουσα σήμερα αυτό το τροπάρι. Τι έπαθες, Χριστιανέ μου. Πατέρα, έρθει ο παππούς και ρωτάει αν μπορεί να σου μιλήσει ιδιαιτέρως. Έλα, πατέρα. Εδώ είμαστε, στο γραφείο. Γιατί δεν κάθεστε. Δεν πειράζει. Καλύτερα όρθια σου. Είναι ωραίο λοιπόν σήμερα εδώ μέσα. Κυκλοφορεί πολύ οξυγόνο. Και εσύ δεν θα πνίγες όπως πνιγόσουν αυτές. Τόσο να αέρα διάβολα θα καθαρίζει ακόμα περισσότερο η συνείδησή σου. Ναι, ναι. Τη νιώθω πεντακάθαρη εδώ μέσα. Μόνο που αυτή δεν είναι χειροπιαστή. Ενώ εγώ εδώ μέσα έχω κάτι καλύτερο. Κάτι που πιάνεται. Έλα, μην κάνεις έτσι. Το πράγμα θα διορθώνεται. Θα θέσουμε στη διάθεσή σου τη φωνή του λαού. Και όταν ξεσπάσει η μπόρα, θα βγούμε επιθετικά. Θα πούμε ότι για λόγους καθαρά ιεροστημονικούς πήρατε την πλειοψηφία των μετοχών εσύ και ο πεθερός σου για να έχετε τη δύναμη να επιφέρετε στα λουτρά μερικές βελτιώσεις. Θα πλατείνετε λίγο τον υπόνομο, θα κάνετε κανένα ψεύτο μερεμέτια εκεί στην παραλία και η φωνή του λαού θα σας χειροκροτήσει. Και η κοινή γνώμη, ξέρουμε εμείς, θα τη ρεγουλάρουμε. Θα τη ρεγουλάρουμε. Και τι ανταλλάγματα ζητάτε για αυτές τις υπηρεσίες σας. Ανταλλάγματα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε δωρεάν. Δωρεάν. Αλλά. Αλλά τα οικονομικά της εφημερίδας είναι άρτια. Έχουμε πνιγεί στα χρέη. Και τα κέρδη από τις μετοχές θα είναι τεράστια. Τεράστια. Και δεν σας δώσω ούτε πεντάρα τα λεφτά μου. Τότε η ιστορία με τις μετοχές μπορεί να σερβιριστεί με άλλο τρόπο. Θα με κυνηγήσετε, υποθέτω, πως τα σκυλιά αρπάζουν από το σβέρκο ένα λαγό, ε. Σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, κάθε ζώο αναζητά την τροφή του. Και ο καθένας παίρνει την τροφή του από τη δύο. Τότε πάτε να δείτε την τροφή σας μέσα στην άσπρη γουρνιά. Έξω στον Τούρκο! Τώρα θα σας δείξω εγώ ποιος είναι το πιο δυνατό ζώο. Ελάτε, από εδώ το παράθυρο! Ηρεμήστε, ηρεμήστε, παρά. Λίγη με τριοπάθεια.